Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 17 Νοεμβρίου και συμπληρώνονται 42 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όμως η πολιτική μας επικαιρότητα δίνει μια άλλη διάσταση στα πράγματα, μια άλλη ευθεία γραμμή, την οποία και εμείς θα ακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα έφτασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην Τουρκία, όπου πραγματοποιεί επαφές με την τουρκική ηγεσία, με το θέμα της παράνομης μετανάστευσης να είναι το σημαντικότερο της ατζέντας του. Ο Πρωθυπουργός απόψε θα παρακολουθήσει μαζί με τον Τούρκο ομολογό του, Αχμέντ Νταβούτογλου, το φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των εθνικών ομάδων της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8:15. Ήδη έχει αρχίσει στο γήπεδο Φατίχ Τερίμ, στο Μπαχτσέσιχιρ της Κωνσταντινούπολης. Αύριο στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στο Φανάρι, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ στη συνέχεια θα αναχωρήσει αεροπορικός για την Άγκυρα, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Αχμέντ Νταβούτογλου. Έτοιμη είναι η Ευρωζώνη να δώσει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Την ικανοποίησή του για την επίτευξη της ουσιαστικής συμφωνίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ενημερώθηκε, είπε χαρακτηριστικά, ότι επετέφθη η ουσιαστική συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμών σε όλα τα εκκρεμή ζητήματα των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρώτο πακέτο των προαπαιτούμενων, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες είναι σημαντικές για την επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτά είναι καλά νέα, τόνισε ο κύριος Ντάισελμπλουμ σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο συμβασμός έγινε να είναι 30 μέρες, αλλά σταδιακά, καθώς φεύγουμε από την κρίση και άρα τα προβλήματα ρεστότητας μειώνονται, να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που πιέζουμε τους φορολογούμενους να είναι πιο συνεπείς στις πληρωμές. This is a good day. I'm happy to confirm that agreement has been reached on remaining measures need to complete the first set of milestones. Και περνάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις δηλώσεις που έκανε από την Κομωτινή απόψε ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Πιο πριν ο κύριος Μεϊμαράκης είχε επισκεφτεί τον Εύρο και είχε εκεί κάνει μια πολιτική ομιλία. Τον κύριο Μεϊμαράκη θα πρέπει να πούμε ότι σε όλη του αυτή την περιοδία συνοδεύει ο μέχρι πρότινος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, Ευρυπή Βεστιανίδης. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ευρωβουλή. Θέλω να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και μελλοντικό πρόεδρο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος σήμερα έρχεται στην Θράκη και στη Ροδόπη για να υιοθετήσει μία ορφανή περιφέρεια και να δώσει από τη δύναμή του δύναμη στον νομό μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα, να καλύψουμε τα κενά και την επόμενη μέρα όταν θα είναι πρωθυπουργός να δώσουμε πίσω αυτά τα οποία δικαιούται η περιοχή και έχει στερηθεί. Καλώς όρθες, πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτό το νομό, στη Θράκη. Για μένα ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης είναι και παραμένει βουλευτής
Αισθάνομαι ότι είναι ο άμεσος συνεργάτης μου στα ζητήματα της Θράκης γενικότερα. Βλέπω ότι οι πολίτες τον εμπιστεύονται και να ξέρετε ότι παρότι μου κάνει την πρόταση να υιοθετήσω την περιοχή, εγώ θα ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις και θα στηρίξω όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον ομό και τη Θράκη και ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο έχει ανάγκη ο νομός αλλά και ευρύτερα η περιοχή ώστε να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε τη ζωή που πρέπει και να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Βαγγέλη, σε καλωσορίζω στον ορφανό νομό της Ροδόπης. Σε ένα νομό που πριν από 2 μόλις μήνες ένιωσε για δεύτερη φορά ένα ιστορικό σοκ. Έμεινε χωρίς τη φωνή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα νομό ο οποίος είδε να ανατρέπεται, έστω και στιγμιαία, έστω και παροδικά, μια πολιτική για την οποία αγωνιστήκαμε όλοι μαζί τις τελευταίες δεκαετίες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Μια πολιτική που στόχευσε και στοχεύει στην ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία, στη δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο των σύνοικων στοιχείων, που κάθε φορά όταν έδρασαν συλλογικά και ενωμένα, κατάφεραν να δημιουργήσουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και πρότυπα για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κάθε φορά όμως όταν τις σχέσεις τους δηλητηρίαζαν σκοπιμότητες, μακρινές, πολλές φορές σκοπιμότητες που υπηρετούν ίδια συμφέροντα κάποιων κέντρων, τότε κινδύνευαν να χάσουν αυτό το οποίο με πολύ κόπο κατέκτησαν οι άνθρωποι που τα συναποτελούν. Φίλε Ευαγγέλη, αγαπητέ πρόεδρε της ΟΝΕΔ, γιατί ξέρω ότι εσύ δεν διακρίνεις μεταξύ των γενιών. Εσύ ενώνεις τις γενιές για τις ιδέες και αυτό θα πράξεις και τώρα. Σου ζητώ να υιοθετήσεις τους ορφανούς νόμους Θράκης. Και αύριο όταν θα είσαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας 23 του μηνός, αλλά και σε λίγους μήνες που θα είσαι πρωθυπουργός της χώρας, εμένα που είμαι μαζί σας σήμερα, που βλέπω την παρουσία σας και με συγκινεί, αλλά επιτρέψτε μου να αισθάνομαι ακόμα πιο συγκινημένος και πιο περήφανος που ένας άνθρωπος όπως ο Ευρυπίδης ο Σιλιανίδης με προσφώνησε και είπε αυτά τα πολύ καλά λόγια. Είναι αλήθεια ότι μας συνδέουν κοινοί αγώνες. Είναι αλήθεια ότι μας συνδέει μια πορεία διαχρονική, αλλά πάνω απ' όλα είναι αλήθεια ότι είναι ένας άνθρωπος ικανός και άξιος που έχει υπηρετήσει τις αρχές, τις ιδέες, τη Νέα Δημοκρατία, τον νομό, τη Θράκη ολόκληρη και που εγώ εξακολουθώ να τον θεωρώ εν ενεργεία βουλευτή, εκλεκτό συνεργάτη. Είναι αλήθεια, φίλες και φίλοι, ότι η περιοχή, όπως είπε ο Ευρυπίδης, είναι ορφανή. Αλλά εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι ορφανή. Και δεν αισθάνομαι πρώτον διότι έχει βουλευτή, δεύτερον έχει εκλεκτά στελέχη και τρίτον όπως μου είπε και μου έλεγε και από το αυτοκίνητο, με παρότρινε να την υιοθετήσω και να έχω τα μάτια μου στραμμένα στη Θράκη και στον ομό σας. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσω την παρότρινση του Ευρυπίδη και θα υιοθετήσω την περιοχή. Άλλωστε, γνωρίζετε ότι η Θράκη είναι κάτι το ξεχωριστό για μένα. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με τα κοινά και όπου και βρέθηκα και σε όποια θέση και αν υπηρέτησα, η Θράκη είχε μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη σημασία για μένα. Ακριβώς γιατί γνωρίζω ότι εσείς εδώ ζείτε σε ιδιαίτερες συνθήκες, έχετε πετύχει να συνυπάρχετε, έχετε πετύχει να
εκπέμπετε ένα διαφορετικό πολιτισμό που μας κάνει υπερήφανους με τη συμπεριφορά σας, ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να μπορείτε να παλεύετε για τα θετικά της περιοχής. Και όταν ήμουν υφυπουργός αθλητισμού, προχώρησα σε πολλά μεγάλα αθλητικά έργα εδώ στη Τράκη και στον Ομό, και όταν ήμουν υπουργός Αμήνης, σας επισκεπτόμουν πάρα πολύ συχνά, γιατί ξέρω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι η τιμή, η υπερηφάνεια και η εγγύηση της ασφάλειας της περιοχής. Και μένουμε στο θέμα της περιοδίας της παρουσίας του κ. Μαϊμπαράκη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για να δούμε την χθεσινή επίσκεψή του στη Δράμα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος για την Προεδρία εκ νέου, ο κ. Βαγγέλης Μαϊμαράκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα επισκεφθεί τον ομό της Δράμας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του ξεκινάει στις 9.40 το πρωί με επίσκεψη στο Δοξάτο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων. Στη συνέχεια θα συνομιλήσει με πολίτες του ηρωικού Δοξάτου πριν μεταβεί για επίσκεψη στο καπί του Καλαμπακίου. Θα έχει συνάντηση με τον Μητροπολίτη Δράμας κύριο Παύλο στις 11.15. Κατόπιν θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Δράμας κύριο Χριστόδουλο Μαμσάκο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας τον κύριο Αργύρη Πατακάκη. Στις 12.20 θα δεχθεί στελέχη του κόμματος στο ξενοδοχείο Ξενία και στις 1 το μεσημέρι θα αναπτύξει ομιλία προς τους φίλους και ψηφοφόρους του κόμματος στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ξενία. Θα πρέπει να πληροφορήσουμε την δραμηνή κοινωνία, τους νεοδημοκράτες και φίλους της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, ότι την προσεχή Τετάρτη θα βρίσκεται στη Δράμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος πρόεδρος για την Νέα Δημοκρατία, ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Μία η ώρα θα μιλήσει στο Ξενία, καλούνται εκεί οι συμπατριώτες και οι συμπατριώτες μας, όσοι θέλουν να παραστούν κατά αυτή την ομιλία, συζήτηση, προκειμένου να ενημερωθούν για την δική του θέση, για τη δική του στάση, εν πάση περιπτώσει να έχουμε μία επικοινωνία με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μια και μας δίνεται το δικαίωμα αυτό, καθότι όσοι και κατά τον προηγούμενο χρόνο υποψήφιοι ήρθαν, η δραμηνή κοινωνία, οι νεοδημοκράτες και όχι μόνο τους τίμησαν, πιστεύω ότι την Τετάρτη θα τιμήσουν με την παρουσία τους, αλλά και μια ευκαιρία γνωριμίας και επικοινωνίας και με τον κύριο Μαϊμαράκη ως υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε για μία ακόμη φορά από τις 2 στις 5 Νοεμβρίου στο κορυφαίο τουριστικό γεγονός στον κόσμο για την τουριστική βιομηχανία, δηλαδή στην 36η Διεθνή Έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο. Περισσότεροι από 50.000 επαγγελματίες του τουρισμού επισκέφθηκαν 9.500 εκθέτες, αντάλλαξαν απόψεις, πληροφορίες και υπέγραψαν συμβόλαια συνεργασίας. Ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και αυτό ακριβώς το λόγο, συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Μιχάλη Αμυρίδη, για να πληροφορηθούμε λεπτομέρειες. Κύριε Αμυρίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλησπέριζω και εγώ τους τηλεθεατές σας. Πάμε λοιπόν να δούμε ίσως πληροφορίες που αφορούν σε αυτό το πολύ σημαντικό ταξίδι, σε αυτή την πολύ σημαντική διεθνή έκθεση και σχετίζεται φυσικά με την καλή παρουσία της περιφέρειάς μας σε αυτή την αγορά, σε αυτό το κοινό, σε αυτούς τους τουρίστες. Τι θα είχαμε λοιπόν να προσθέσουμε και πώς ήταν η παρουσία της περιφέρειάς μας εκεί? Η έκθεση του Λονδίνου, η World Travel Market, είναι μία από τις κορυφαίες εκθέσεις τουρισμού στον κόσμο και εκεί πήγαμε ως συνεκθέτες του ΕΟΤ στο ελληνικό περίπτερο, έχοντας κάνει μια προεργασία όλο το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις ζητούμενες από εμάς συναντήσεις που θέλαμε να έχουμε με τουριστικούς πράκτορες κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά εκεί συναντήσαμε και άλλων χωρών. Παράλληλα, ως αντιπεριφέρειας θεματικός του τουρισμού, επιδιώξα και συμμετείχα σε συναντήσεις δικτύωσης που γίνονται εδώ στις εκθέσεις με διάφορους παράγοντες του διεθνούς τουριστικού κλάδου, ούτως ώστε να προωθήσουμε την αναγνωρισιμότητα της περιφέρειάς μας στη Μεγάλη Βρετανία και κατ' επέκταση στην Ευρώπη. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ως προορισμός δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη και αυτό επιδιώκουμε να το ανατρέψουμε
με συστηματικά βήματα και με βήματα τα οποία θα έχουν μια διάρκεια στο χρόνο. Αυτό κάναμε. Επιβεβαιώσαμε συνεργασίες που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως αυτή με την Thomas Cook, η οποία για πρώτη χρονιά φέτος θα έχει δύο αεροπορικές συνδέσεις από Μάντσεστερ και Λονδίνο την εβδομάδα, ξεκινάνε το Μάιο του 2016, και έχει εντάξει στο κατάλογό της υπηρετικό τμήμα της περιφέρειας και, και τον Εύρο και την Κομοτηνή και τη Δράμα και τη Ξάνθη και την Καβάλα, παράλληλα με τη Θάσο και τη Σαμοθράκη, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά θέλαμε να βρούμε και άλλους τουριστικούς πράκτορες της Μεγάλης Βρετανίας και να προσπαθήσουμε να τους κάνουμε να ενδιαφερθούν και να συνεργαστούν με ιδιώτες της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε επίσης, σας ρώτησα και πριν ξεκινήσει η συνέντευξή μας, αν προσβλέπουμε στο κοινό αυτό, στους τουρίστες αυτούς, ίσως έχοντας μια προηγούμενη εικόνα ή πληροφόρηση ότι πριν από μία δεκαετία το νησί της Θάσου παραδείγματι κατακλείζονταν από Άγγλους τουρίστες. Αν λοιπόν θέλουμε έτσι, την ίδια συνεργασία, τους ίδιους ανθρώπους και γενικότερα στην περιφέρειά μας, τι θα μου λέγατε? Λοιπόν, είναι και με ποιους τρόπους βασικά, ότι η επιθυμία είναι παρούσα και διαρκής, αλλά με ποιους τρόπους μπορούμε να τις προσελκύσουμε? Την προηγούμενη δεκαετία στο νησί της Θάσου δεν υπήρχαν οι τουρίστες από τις όμορες βαλκανικές χώρες, αλλά και οι Τούρκοι και οι άλλοι τουρίστες τόσο πολύ, ούτως και έτσι τα ξενοδοχεία της Θάσου δούλευαν με τους Άγγλους. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε δείχνουν ότι οι αεροπορικές αφήξεις ήταν πάνω από 100.000 για τους μήνες της θερινής περίοδου, αλλά παράλληλα να πούμε ότι δεν υπήρχε και άλλη διέξοδος τουριστική. Με το πέρασμα των ετών και το άνοιγμα των βόρειων και ανατολικών συνόρων μας, υπήρξε και η αγορά των βαλκανικών χωρών, η οποία παρά από όσα αντίθετα λέγονται, είναι μια καλή αγορά που πληρώνει ίσως και καλύτερες τιμές από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Και γι' αυτό λοιπόν παραχωρήθηκαν από τους επαγγελματίες, δόθηκαν δωμάτια σε Βαλκάνιους τουρίστες και έτσι περιορίστηκε η έλευση των Άγγλων. Αυτό βέβαια δείχνει και το ότι η δική μας περιφέρεια έχει έλλειψη κλινών και ξενοδοχείων. Και γι' αυτό ο Περιφερειάρχης το έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι χρειάζεται για να αναπτυχθούμε περαιτέρω στον τουρισμό να δημιουργηθούν τουριστικές επενδύσεις. Και προσπαθούμε να βρούμε και διέξοδο μέσα από τη διαβούλευση που έχουμε για το χωροταξικό της περιφέρειας να δημιουργήσουμε τουριστικούς θύλακες στο παραλιακό μας κομμάτι κυρίως. Διότι αυτό είναι που κατά κύριο λόγο ενδιαφέρει πρώτιστα τους επισκέπτες μας από το εξωτερικό. Ο ήλιος και η θάλασσα. Παράλληλα. Και θέλουμε να ενδυναμώσουμε και τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού, που είναι ο εναλλακτικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ούτως ώστε τόσο να πλαισιώσουν το προϊόν που έχουμε για τη θερινή περίοδο, αλλά και να δημιουργήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να μπορούμε να έχουμε τουρισμό τεσσάρων εποχών, σαν τουριστικό προορισμό αριστείας, που είναι και ο στόχος του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Παυλίδη, και το έχει δηλώσει προγραμματικά και το υλοποιεί τώρα ως Περιφερειάρχης. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε επίσης, σε συνδυασμό με την παρουσία στο Λονδίνο, τι έγινε στο Βουκουρέστι, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είχαμε επίσης μια παρουσίαση με αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά, με το διαφημιστικό υλικό το οποίο και τους φακέλους που έχει ήδη έχει ετοιμάσει η περιφέρεια για όλες αυτές τις μεγάλες εκθέσεις, ή έχουμε και κάτι διαφορετικό να πούμε? Να σου πω ότι η προετοιμασία που έχουμε κάνει πλέον και η στόχευση καθαρή είναι να προσεγγίζουμε τους τουριστικούς πράκτορες, τα τουριστικά γραφεία της κάθε χώρας, διότι αυτοί μέσα από τα δικά τους φυλάδια και εφόσον κάνουν συμφωνίες με μια περιοχή, την διαφημίζουν πρόσθετα πέρα από την όποια προβολή και μπορεί να κάνει η περιφέρεια ή ένας προορισμός. Συνεπώς, έχουμε ετοιμάσει ένα πακέτο με τα καινούργια έντυπα της περιφέρειας και παράλληλα έχουμε κάνει μνήμες, flash memory, όπως λέγονται, μνήμες φορητές, οι οποίες μέσα έχουν περαστεί όλα τα στοιχεία με τις παρουσιάσεις, τις γενικές της περιφέρειάς μας, θεματικές παρουσιάσεις για τα εθνικά πάρκα, τον εναλλακτικό τουρισμό, τον θρησκευτικό τουρισμό, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, αλλά έχουμε και πληροφόρηση με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας των ξενοδοχείων της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και των τουριστικών πρακτόρων, έτσι ώστε εφόσον καταφέρουμε να τους κάνουμε
να ενδιαφερθούν για αυτή την περιοχή, να ξέρουν πού μπορούν και με ποιους μπορούν να επικοινωνήσουν και να έχουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες που είναι και το τελικό στόχος όλης αυτής της προσπάθειας. Στο Βουκουρέστι, το οποίο έγινε παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Φιλοξένεια που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, είχαμε μία αποστολή με την οποία παρουσιάσαμε στο ρουμανικό κοινό τον προορισμό, τον οποίο τον γνωρίζουν ως ένα βαθμό, αλλά θέλουμε να τον μάθουν ακόμα περισσότερο και να αρχίσουν να τον αναζητούν. Είχαμε επαφές και έγινε και μία παρουσίαση με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους του Βουκουρεστίου και παράλληλα είχα συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες μεγάλους της Ρουμανίας και κουβεντιάσαμε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να αυξήσουμε τα μεγέθη των Ρουμάνων επισκεπτών στη δική μας περιφέρεια. Mm-hmm. Στην αποστολή και στο περίπτερο της περιφέρειας συμμετείχαν και άνθρωποι του τουρισμού, επαγγελματίες του τουρισμού από Σαμοθράκη, από Αλεξανδρούπολη, από τη Ροδόπη και από την Καβάλα. Mm-hmm. Η Ρουμανία είναι μια χώρα η οποία αγαπάει έντονα την Ελλάδα και αγαπάει τη δική μας περιοχή. Η επισκεψιμότητα στο περίπτερο ήταν πέρα από κάθε ελπίδα, είδαμε, προδοκία, ναι. Εξαντλήθηκαν τα φυλάδια μας και αυτό μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν και οι άνθρωποι που ήταν μαζί μας από την Κομωτινή, οι επιχειρηματίες. Υπάρχει ιδιαίτερη αγάπη και ελπίζουμε με κάποιες κουβέντες που είχαμε και με τους δικούς μας τους επαγγελματίες περιοχής για το τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για να βοηθήσουμε τους Ρουμάνους να έρθουν περισσότερο στη δική μας περιοχή. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα να αρχίσουμε να έχουμε παρουσία και επαγγελματική πλέον στο Βουκουρέστι. Νομίζω ότι... Τι εννοείται επαγγελματική, κύριε την Περιφέρεια? Δηλαδή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες, να κάνουν συνεργασίες και να έχουν παρουσία στο Βουκουρέστι, ώστε να τους φέρνουν και οι ίδιοι πλέον στην περιοχή. Να μην περιμένουμε μόνο τους ξένους τουριστικούς πράκτορες. Μάλιστα. Να δουλέψουμε και ανάποδα. Δηλαδή, μπορεί να στείλουμε ένα λεωφορείο στο Βουκουρέστι να έχει ένα δρομολόγιο, το οποίο να κάνει το Βουκουρέστι Κομωτίνη δύο φορές την εβδομάδα. Πολύ ωραία. Να μένουν στα ξενοδοχεία της Κομωτινής και να υπάρχουν άλλα δρομολόγια από την Κομωτινή που να τους πηγαίνουν είτε στην παραλία είτε σε κάποιο τουριστικό άλλο αξιοθέατο. Νομίζω ότι αυτές είναι πολύ ωραίες σκέψεις, πολύ ωραίοι σχεδιασμοί, μόνο να μην μείνουν, ξέρετε, να μην είναι σχεδιασμοί επί χάρτη, να μην μείνουν στα χαρτιά. Ναι. Αυτό το επικοινωνήσαμε και το κουβεντιάσαμε, το συζητήσαμε με επιχειρηματίες. Αρέσεις. Είναι στο χέρι τους. Η προσπάθεια και η στήριξη που δίνει η περιφέρεια και όλη αυτή η διάθεση που έχει για να προβάλλει στην περιοχή είναι ότι θα εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Η ανταπόκριση τους είναι θετική. Απομένει να το υλοποιήσουν κιόλας. Γιατί αυτό είναι κάτι που υλοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί η περιφέρεια να κάνει την επιχειρηματία. Δεν μένει λοιπόν παρά να δούμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτύσσεται. Και τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα μικρό σχόλιο να μου κάνετε για τη φιλοξένεια παράλληλα. Πριν πάμε στο δικό μας μεγάλο γεγονός, στην έκθεση Θράκη που ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή. Η φιλοξένεια είναι ο κορυφαίος θεσμός στην ελληνική τουριστική αγορά. Συναντιούνται πολιτική ηγεσία αλλά και άνθρωποι του τουρισμού. Κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς και θέτουν τον βηματισμό για την επόμενη περίοδο. Ως εκ τούτου η περιφέρεια ήταν παρούσα, δεν μπορούσε να λείπει. Είχαμε ένα περίπτερο που έδειχνε το γεωγραφικό φυσικό πλούτο μας, αλλά παραδοσιακά στοιχεία, γαστρονομία, πολιτισμό. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι άρεσε. Είχαμε 25 συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες από 17 χώρες, όπου πάλι να σας πω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τρεις συνεργασίες από το Ισραήλ, τη Γαλλία και την Αγγλία βρίσκονται ήδη σε μια έντονη κινητικότητα να υλοποιηθούν. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ άμεσα. Συνήθως δεν υπάρχουν τόσο άμεσα αποτελέσματα, αλλά αυτό φαίνεται ότι η περιφέρεια όταν την προβάλλει σωστά. Φαίνεται ότι τραβάει. Είναι λοιπόν στο χέρι της κοινωνίας να κινητοποιηθεί. Σημαντικό επίσης είναι ότι μαζί μας έρχονται πλέον και άνθρωποι νέοι, οι οποίοι κάνουν δουλειές καινούργιες στον τουρισμό, όπως να οργανώνουν γάμους στην περιοχή μας για ξένους επισκέπτες. Ναι. Είναι κάτι το οποίο στη Ρόδη, στην Κρήτη, μπορεί να είναι κάτι το οποίο γίνεται και είναι συνηθισμένο. Στη δική μας περιοχή έχουμε τα χέρια, θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Η ιδιωτική πρωτοβουλία λοιπόν φαίνεται ότι ακολουθεί την περιφέρεια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο Περιφερειάρχης έδωσε συνέντευξη τύπου, είπε για την περιφέρεια τα πλεονεκτήματά της και υπενθύμησε τα αιτήματα που έχουμε, τη βίζα των 72 ωρών, να βελτιωθεί η διαδικασία χορήγησης βίζας από το προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη που υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μίλησε για τα έργα υποδομής που κάνουμε στο Δελμίο των Κήπων για την επιπλέον λωρίδα ελέγχου διαβατηρίων συνείσοδο προς τη χώρα για να μην καθυστερούν οι Τούρκοι επισκέπτες, όπως και για τη διάβαση
τη μεθοριακή της νηφαίας, την προσπάθεια που γίνεται να περνούν λεωφορεία τουριστικά και θα δώσουν άλλη πνοή στο τουριστικό προϊόν και στην τουριστική επισκεψιμότητα της περιοχής μας. Σημαντική προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης και αυτή. Και πάμε να κλείσουμε τώρα με την έκθεση Θράκη, αν έχετε την καλοσύνη. Η έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι θεσμός στην περιφέρειά μας. Στα τελευταία χρόνια είχε υποβαθμιστεί κάπως, ίσως ήταν και η κρίση, ίσως ήταν η συγκυρία. Σε συνεργασία με τη Χελέξπο, με την Χελέξπο, με τους οποίους έχουμε μία άριστη επικοινωνία και επαφή, αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνει μία έκθεση που θα είναι έκθεση που θα φέρει αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες ή δεν θα πρέπει να γίνεται καθόλου. Η απόφαση λοιπόν ήταν ότι πρέπει να γίνει μία έκθεση, αλλά πρέπει να γίνει έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν ωφέλη. Γιατί σε αυτές τις εκθέσεις αυτός που πληρώνει για να έχει ένα περίπτερο περιμένει να αποκομίσει κάποια κέρδη. Γίνεται λοιπόν με μία προσπάθεια αναβάθμισης, γίνεται με μία προσπάθεια αναζωογόνησης και σε βάθος χρόνου να αποκτήσει ένα διεθνή χαρακτήρα, κυρίως προς τις όμορες βαλκανικές χώρες και να γίνει ένα θεσμός οικονομικός για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, η συνέντευξη τύπου στην Κομωτινή και στα εγγένεια ελπίζουμε όλοι οι άνθρωποι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να την επισκεφθούν και να δουν τους τοπικούς παραγωγούς, τα τοπικά μας προϊόντα, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και να οι επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε σύναψη επαγγελματικών συμφωνιών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ. Και από την Κομωτινή να περάσουμε στις Σέρρες και να δούμε πώς εκεί οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου γιόρτασαν αυτή την συγκεκριμένη ημέρα μνήμης. Την επέτειο του Πολυτεχνείου, τη 17 Νοεμβρίου του 1973, η μέρα που θυμίζει σε όλους πως για τη λευτεριά χρειάζονται αγώνες, γιόρτασαν τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε ως γιορτή νεολαίας, μια σχολική γιορτή, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στα σχολεία του νομού Σερών τίμησαν και γιόρτασαν την ημέρα εκείνη. Ηχητικά ντοκουμέντα και βίντεο πλαισίωσαν τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε διάφορα σχολεία. 42 χρόνια συμπληρώνονται από τη ιστορική εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου κατά της Χούντας. Η εξέγερση του 1973 ήταν μια μαζική διαδήλωση λαϊκής αντίστασης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών. Στο Αριστοτέλειο εκπαιδευτήριο, οι μαθητές τίμησαν εκείνη την ημέρα. Εγώ θέλω να σταθώ στην ημέρα και μόνο στην ημέρα του Πολυτεχνείου του τη 17η Νοέμβρη του 1973 και θα σας εξηγήσω γιατί στέκομαι μόνο στην ημέρα. Πραγματικά υποκλίνουμε στους ανθρώπους εκείνους που όρθωσαν το ανάστημά τους μπροστά στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Και το λέω αυτό γιατί εγώ προσωπικά δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω ότι αν εκείνη την ημέρα ήμουν εκεί, ίσως πιθανότατα να φοβόμουν να πάρω μέρος στην εξέγερση αυτή. Άρα από την άποψη αυτή τιμώ όλους τους ήρωες του Πολυτεχνείου. Όμως από εκεί και ύστερα το Πολυτεχνείο πολύ καπηλεύθηκαν, εισέπραξαν πολύ μεγάλο αντίτιμο για την συμμετοχή τους ή για την μη συμμετοχή τους στον αγώνα, έγιναν υπουργοί και δημιούργησαν μία γενιά, τη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία είναι υπεύθυνη για το σημερινό κατάντημα της χώρας. Από την άποψη αυτήν, επομένως, στέκομαι
αποκλειστικά και μόνο στην ημέρα του Πολυτεχνείου. Σήμερα συμπληρώνονται 42 χρόνια από την ημέρα της εξέγερσης της νεολαίας στο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για μια γιορτή δημοκρατική, είναι μια γιορτή για τη νέα γενιά και για όλους μας βέβαια, γιορτή μνήμης, για να θυμηθούμε αυτά που έκαναν τα νέα παιδιά εκείνης της περίοδου, για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία ετέθη εν αμφιβόλο τότε, όπως και σήμερα, βλέποντας όλα αυτά τα γεγονότα που πλαισιώνουν την καθημερινότητά μας. Σαράντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Κορύφωση αυτών των εκδηλώσεων αποτέλεσε η καθιερωμένη απογευματινή πορεία. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, της ΑΔΔ, φοιτητικών συλλόγων και θεσμικών φορέων ετοίμησαν την επέτειο μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 42 χρόνια μετά, με πορεία η οποία κατέληξε στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Είμαστε πάλι εδώ όπως κάθε χρόνο, όπως συνέχεια είμαστε στους δρόμους. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει επίκαιρο και στις μέρες μας. Η δημοκρατία, η εθνική ανεξαρτησία και η κυριαρχία του λαού. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητούμενα και γι' αυτά συνεχίζουμε να παλεύουμε. Με αμύωτη ένταση και τώρα και σήμερα σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες για τη χώρα. Ο αγώνας μας είναι να βγούμε τελικά από την κρίση μια για πάντα και να αφήσουμε πίσω όλα όσα μας πλήγωσαν. Με ένταση λοιπόν συμμετέχουμε στην σημερινή πορεία, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι το Πολυτεχνείο δεν είναι μουσείο, δεν είναι γιορτή. Το Πολυτεχνείο ήταν, είναι και θα είναι μια διαρκής υπόμνηση της εξέγερσης. Σήμερα η επέτειος πάλι ακόμη μία φορά, με το ίδιο μοτίβο, ίδιο σύστημα, ίδια κατάσταση. Η χώρα περνάει αυτήν τη μεγάλη κρίση. Δυστυχώς δεν φαίνεται τίποτα στον ορίζοντα. Ο κόσμος της εργασίας είναι απελπισμένος. Θυμόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι, εκείνους τους φοιτητές και όλο τον κόσμο των εργαζομένων των τότε που αγωνίστηκαν. Δυστυχώς πρέπει να βγούμε από το σπίτι μας και να αγωνιστούμε, γιατί δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε άλλο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, χρέος μας ως ΠΑΣΠ είναι να αναβιώνουμε κάθε χρόνο τα μηνύματα και τα συναισθήματα και τις καταστάσεις εκείνο τον Νοέμβρη, με έναν τρόπο που αρμόζουν σε γιορτή για το πολίτευμά μας. 42 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα συνθήματα αυτά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνου τιμώντας έτσι την επέτειο μνήμης. Το Πολυτεχνείο ζει. Το ΠΑΜΕ Ροδόπης και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ τίμησαν την επέτειο μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με πορεία που ξεκίνησε από το παρκάκι της περιφέρειας και κατέληξε στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η κατάθεση στεφάνων.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Νομούρο Δόψη και το ΠΑΜ Νομούρο Δόψη τιμήσαν την επέτειο μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με πορεία που ξεκίνησε από το παρκάκι της περιφέρειας και κατέληξε στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Βασικό είναι ποια συγκέντρωση, αν θέλετε, το περιεχόμενο της σημερινής συγκέντρωσης. Γιατί σήμερα νομίζουμε ότι πρέπει να είναι καθαρό το μήνυμα και μετά τα τελευταία γεγονότα, οι εργαζόμενοι, ο λαός μας να απαντήσει στα σχέδια του υπεραλισμού για νέες επεμβάσεις, για την αξιοποίηση όλων αυτών των ομάδων, των ισλαμιστικών, των τρομοκρατών που τους εξόπλισε ο υπεραλισμός στο προηγούμενο διάστημα για να χτυπάνε τους λαούς. Για να μην γίνει ο λαός μας πραγματικά θύμα στους νέους σχεδιασμούς, στους επικίνδυνους σχεδιασμούς που υπάρχουν σήμερα. Νομίζουμε σχεδόν 40 χρόνια και μετά το Πολυτεχνείο τα μηνύματα παραμένουν ζωντανά από αυτή τη σκοπιά. Το έξω το ΝΑΤΟ, έξω αυτή πραγματικά η συμμορία των δολοφόνων των υπεριαλιστών, έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και φέρνει νέα βάρβαρα μέτρα. Χρειάζεται ο λαός να το φροντοφωνάξει. Πολύ περισσότερο που είδατε, ακούσαμε μάλλον σήμερα, ότι τέτοια μέρα ανακοινώθηκε πλέον και η κατάργηση της ασυλίας εντός εισαγωγικών που υπήρχε στην κατάσχεση της πρώτης κατοικίας από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν ο λαός καμία επανάπτυξη να μην δείξει, καμία αναμονή. Χρειάζεται τώρα να οργανωθεί και να αντιπαλέψει απέναντι σε αυτή τη σάπια πολιτική, απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημα. 42 χρόνια μετά από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973, συνεχίζουμε, εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στο σύστημα που γεννάει τον φασισμό και, και τις χούντες, τη φτώχεια και την ανεργία. Το Πολυτεχνείο, όπως λέγαμε και στα συνθήματά μας, δεν ήταν γιορτή, ήταν εξέγερση και πάλι ταξική. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρα και ζωντανά από ποτέ στο σήμερα. Ο λαός και η νεολαία τότε διεκδικούσαν ψωμί, παιδεία, ελευθερία και πάλευαν ενάντια στον υπεριαλισμό, στη ΣΥΠΑ και στο ΝΑΤΟ, έξω ΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αυτά ήταν τα αιματοβαμμένα συνθήματα της εξέγερσης. Και ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος, ούτε η θυσία τους. Άνοιξε ο δρόμος για την κατάρρευση της δικτατορίας και μια γενιά νεολαίας και λαού γαλουχήθηκε με τις αξίες του αγώνα, του οργανωμένου αγώνα, της ανυπακοής και της απειθαρχίας, και είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχουν εκπληρωθεί τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, και σήμερα καλούμε όλο τον λαό να εναντιωθεί στην αντιλαϊκή πολιτική και τα μέτρα που ψηφίζει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, και να υπάρξει οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε δημόσια υπηρεσία, σε συνέχεια και από την απεργία της 12 Νοέμβρη, που δόθηκε μια δυναμική απάντηση και είναι η αρχή μπροστά στα νέα μέτρα και στους νέους νόμους που θα φέρουν και για τα εργασιακά και για το ασφαλιστικό μέχρι τέλη Δεκέμβρη. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να έχουμε ένα πολιτικό σχόλιο για τον απόϊχο του χτυπήματος στο Παρίσι και ίσως και την άποψη των ευρωβουλευτών, όπως τουλάχιστον συμπυκνώνεται σήμερα απόψε στο πρόσωπο του ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Κώστα Χρυσόγονου. Κύριε Χρυσόγονου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Archannel Thrakis. Καλησπέρα. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε κοντά μας. Και πάμε λοιπόν έτσι στο πρώτο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τον απόϊχο αυτό του χτυπήματος. Πώς το είδε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς το είδε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
τι είναι ακριβώς το οποίο αυτό συζητάτε, τότε, τόσο σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλειών, όσο μπορεί αυτό να επιτευχθεί, όσο και μέσα στα πλαίσια δράσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχει ζητήσει την έκτακτη σύγκληση ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου εξ αφορμής των τρομοκρατικών ενεργειών στο Παρίσι. Δεν βλέπω να επιτυγχάνεται αυτό μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και άρα το πιθανό θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση την επόμενη εβδομάδα που υπάρχει προγραμματισμένη σύνοδος της ολομέλειας. Τώρα, επί της ουσίας, το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να πάρει δεσμευτικές για τα κράτη αποφάσεις σε ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί απλώς να εκφράσει τη γνώμη του μέσω ενός ψηφίσματος με την όποια ηθική και πολιτική σημασία θα έχει αυτό το ψήφισμα. Mm-hmm. Θα δούμε τι σχέδια ψηφίσματος θα κατατεθούν. Εκείνο το οποίο θα είχα να πω εγώ είναι ότι πρέπει να αποφευχθεί μια νέα επέμβαση τύπου Ιράκ, η οποία θα είναι αντιπαραγωγική, όπως ήταν και η αρχική επέμβαση στο Ιράκ. Μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς, η επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράκ δρομολόγησε την κατάρρευση του δικτατορικού μεν καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν, αλλά τελικώς την ανάδυση αυτού του καρκινώματος, την εμφάνιση αυτού του καρκινώματος του Ισλαμικού κράτους σε περιοχές του Ιράκ και την από εκεί μετάστασή του και στη Συρία. Κάτι τέτοιο, μια επέμβαση τέτοιων θέων δυνάμεων, θα μετέθεται το πρόβλημα σε μια σύγκρουση πολιτισμών μεταξύ Δύσης και Ισλάμ, που είναι εντελώς λάθος, διότι δεν πρόκειται γι' αυτό. Το Ισλαμικό κράτος στην πραγματικότητα σκοτώνει περισσότερους μουσουλμάνους από ό,τι χριστιανούς, αν το δούμε αριθμητικά. Και πάντως θα είναι αντιπαραγωγικό, διότι θα φέρει ολόκληρο το Ισλάμ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε θέση αντιπάλου που καταλαβαίνετε ότι είναι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, είναι η εντελώς προσκύνηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει το πρόβλημα να λυθεί επί τόπου από τη Συριακή και την Ιρακινή κοινωνία, το πολύ με τη βοήθεια των παρακείμενων αραβικών ή μουσουλμανικών, εν πάση περιπτώσει, κρατών, και ότι η διεθνής κοινότητα γενικότερα, τόσο δηλαδή οι δυτικές χώρες όσο και η Ρωσία, πρέπει απλώς να συμπαρασταθούν και να αφήσουν τελικά την Συριακή κοινωνία να μπορέσουν να αυτοκυβερνηθούν με όποιον τρόπο νομίζουν οι ίδιοι. Από τα σχόλια τα οποία έχουν επικρατήσει όλες αυτές τις μέρες, τις αναλύσεις που ακολούθησαν στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή τύπο, υπάρχει ίσως διάχυτη μία ανησυχία, ένας φόβος για ίσως επόμενα χτυπήματα. Υπάρχουν βέβαια και ειρήσεις οι οποίες αφορούν σε χτυπήματα τα οποία ή τουλάχιστον έχουν αναφερθεί και έχουν ως στόχους αφενός τη Ρώμη, αφετέρου την Αθήνα. Για όλα αυτά, πώς θα τοποθετούσασταν, τι θα λέγατε? Η βία, δηλαδή, αυτά τα τυφλά τρομοκρατικά χτυπήματα μπορούν να έχουν ακολουθία συνέχεια και μάλιστα στην Ευρώπη ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες. Μέχρι στιγμής, πάντως, η οργάνωση αυτή, η εγκληματική αυτή οργάνωση, που είναι το Ισλαμικό κράτος, δεν έχει δείξει ότι έχει δυνατότητες χτυπημάτων, αλλεπάλληλων χτυπημάτων, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκές πόλεις, πρωτεύουσες. Η τελευταία ήταν στη Γαλλία με το Σαρλί Εμπτό, mm-hmm. όπου ήταν 3 οι δράστες. Τώρα, πολύ οδυνηρότερη από άποψη θανάτων, ήταν 8 οι δράστες. Αυτοί δεν είναι αριθμοί οι οποίοι υποδεικνύουν μια δυνατότητα εξαπόλυσης μαζικής εκστρατείας τρόμου. Mm-hmm. Θα πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, να δούμε αν υπάρξει συνέχεια και ποια θα είναι αυτή. Σίγουρα πρέπει να λειτουργήσουν καλύτερα οι υπηρεσίες ασφαλείας των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι τουλάχιστον παράδοξο να ακούμε ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος των ενεργειών σχεδόν συνελήφθη, βάσει τόσο έγινε το κινητό του και τον άφησαν να φύγει. Mm-hmm. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχουν κάποιες λειτουργίες στις υπηρεσίες ασφαλείας και ότι αν δεν υπήρχαν αυτές, πιθανότατα θα μπορούσε να ελεγχθεί πολύ καλύτερα και να αποτραπούν χτυπήματα. Να αποτραπεί άλλωστε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Συνεπώς, ας μην προτρέχουμε, θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ότι δεν θα έχει άμεση τουλάχιστον συνέχεια αυτό. Και επαναλαμβάνω, εκείνο που προέχει, θα ληφθεί το καρκίνωμα από τη Συρία και το Ιράκ,
όπου βέβαια θα πρέπει η Δύση να βοηθήσει τους αντιπάλους του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, που είναι προφανώς η κυβέρνηση του καθεστώσεως ΑΣΤ και οι Κούρδοι, και στο Ιράκ που είναι και πάλι οι Κούρδοι και η Ιρακινή κυβέρνηση. Τώρα θα ήθελα να θέσω ένα ακόμη ερώτημα, να αφήσω κατά μέρος το μεγάλο αυτό γεγονός και να πάμε σε ένα ακόμη θέμα το οποίο αφορά στην χώρα μας και μάλιστα σχετίζεται με την πολιτική μας πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η Ευρωζώνη είναι έτοιμη να δώσει τα 12 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα για ουσιαστική συμφωνία. Έκανε λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup, ο Γερούν Ντάινσελμπλουμ, και θα ήθελα και σε αυτό το πολιτικό σας σχόλιο για το πακέτο των μεταρρυθμίσεων, για όσα έχουν τουλάχιστον συνομολογηθεί ή συμφωνηθεί σχετικά και με τα κόκκινα δάνεια, τους πληστηριασμούς. Το πολιτικό σας σχόλιο λοιπόν για αυτή τη νέα πολιτική εξέλιξη. Είναι επώδυνη η συμφωνία αυτή στην οποία καταλήξαμε. Και πρέπει να υπάρξουν ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα άμεσα. Ενέργειες όπως είναι πρώτον η μείωση των αντικειμενικών αξιών, ούτως ώστε να αρμονιστούν με τις εμπορικές. Αυτό θα επέφερε αυτομάτως μια επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, λόγω του ορίου που υπάρχει και που είναι όριο εκφρασμένο σε αντικειμενικές αξίες. Άρα, αν μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, θα διευρυνθεί πολύ η προστασία. Ένα δεύτερο που προτιμάμε να γίνει είναι να υπάρξει ρύθμιση με την οποία όποιος χάνει, εν πάση περιπτώσει, το σπίτι του σε πληστηριασμό, τουλάχιστον απαλλάσσεται από μέρος από το σύνολο του δανείου. Διότι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πάρει ένα δάνειο, ας πούμε, 300.000 ευρώ. Μάλιστα. Το σπίτι σήμερα δεν έχει ξεπληρωθεί σχεδόν τίποτα, υποσυντρώνει. Αν βγει στον πληστηριασμό θα πιάσει, ας πούμε, 100.000. Οι υπόλοιποι 200.000 όμως συνεχίζουν να βαθύνουν τον δανειολήπτη εφόσον ζωής. Αυτό είναι άδικο. Εφόσον πήρε το δάνειο για το συγκεκριμένο σπίτι, θα η τράπεζα να αρκεστεί σε αυτά τα οποία θα πάρει από τον πληστηριασμό του σπιτιού και όχι να τον κυνηγάει μια ζωή στη συνέχεια. Δηλαδή να δοθεί μια ευκαιρία δεύτερης εκκίνησης στους ανθρώπους, χωρίς να έχουν στην πλάτη τους το βάρος ενός δανείου, το οποίο δόθηκε υπό άλλες προϋποθέσεις και ας πρόσεχε, εν πάση περιπτώσει, που το έβεσε, πόσα λεφτά έβεσε για την αγορά ενός σπιτιού, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Όπως βεβαίως άμεσα πρέπει να υπάρξουν και αποτελέσματα στο μέτωπο της καταπολέμησης μεγάλης φορολογικής, ιδίως των ενδοομιλικών συναλλαγών των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, ιδίως του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, ναι, για να μπορέσουμε να βρούμε τα περιβόητα ισοδύναμα σε επόμενες φάσεις. Δεν έχει τελειώσει εδώ το πράγμα. Υπάρχουν και επόμενα πικρά ποτήρια που θα πρέπει να πιούμε. Αν δεν καταφέρουμε να βρούμε ισοδύναμα από τις πηγές αυτές που σας είπα, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μπορεί η κοινωνική αντίδραση να φτάσει σε εκρηκτικά επίπεδα. Μάλιστα. Τώρα, και μιας και μιλήσατε για πικρά ποτήρια, θεωρείτε ότι όλα αυτά τα πικρά σερβιρίσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν πιο δύσκολη, αν θέλετε, την κατάποση για το ΣΥΡΙΖΑ, τελικά μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε μια επικριτική στάση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση? Το λαμβάνει υπόψη ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ενδεχόμενο? Δεν μπορώ να κάνω πρόγνωση για το απότερο μέλλον. Εκείνο πάντως που βλέπω είναι ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες κινήσεις τόσο στο μέτωπο της πολέμησης της μεγάλης ιδίως φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, ώστε να βρεθούν ισοδύναμα, όσο και παρεμβάσει τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού των δαπανών, αν θέλετε. Μια τέτοια σημαντικού περισσότερο χαρακτήρα κίνηση, αλλά που θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη θετική επίδραση στην κοινή γνώμη, θα ήταν η άμεση μείωση, άμεση εννοώ από τις επόμενες εκλογές, του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 200, όπως δίνει δυνατότητα το Σύνταγμα. Και άλλες κινήσεις που θα είχαν να κάνουν με τη διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και των βουλευτών και ούτω καθεξής. Ούτως ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή η κυβέρνηση είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τις προηγούμενες. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Κύριε Χρυσόγωνη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Και από τα μεγάλα ευρωπαϊκά θέματα να επιστρέψουμε στα τοπικά ζητήματα και να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο προέρχεται από τις Σέρρες, όπου
εκεί επίθεση σε μία ηλικιωμένη γυναίκα πραγματοποίησαν δύο νεαροί. Συνελήφθησαν άμεσα δύο νεαρά άτομα για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας σε χωριό των Σερών. Με δίκυκλο που επέβαιναν, προσέγγισαν την παθούσα και με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν την τσάντα της που περιείχε μικρό χρηματικό ποσό. Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Σερών σε συνεργασία με αστυνομικούς ομάδας Δία Σερών οδήγησαν στη σύλληψη δύο νεαρών, οι οποίοι λίγο νωρίτερα αφαίρεσαν την τσάντα ηλικιωμένη σε χωριό. Πρόκειται για δύο άτομα ηλικίες 16 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία. Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, παραπάνω που επέβαιναν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο, πλησίασαν 85χρονοι μεδαπή και με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν την τσάντα της που περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα και διέφυγαν. Άμεσα εκδόθηκαν αστυνομικές αναζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν λίγο αργότερα στην πόλη των Σερών, όπου και συνελήφθησαν. Το προαναφερόμενο δίκυκλο ιδιοκτησίας μητέρας του 18χρονου εντοπίστηκε από αστυνομικούς ομάδας Δία σε περιοχή των Σερών και κατασχέθηκε. Η ηλικιωμένη με σταθμό ΕΚΑΒ διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Και ας δούμε σε αυτό το σημείο πώς σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα ο βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης. Οι Έλληνες πολιτικοί παραδέχονται ότι η δύσκολη κατάσταση στην Ελλάδα οφείλεται σε εσωτερικά αίτια, αλλά γι' αυτό δεν ευθύνονται οι ίδιοι ή το κόμμα όπου ανήκουν, σύμφωνα με ευρήματα που αποτυπώνονται σε έρευνα την οποία παρουσίασαν στην τέταρτη μερίδα που διοργάνωσε το Εργαστήρι Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι περισσότεροι βουλευτές που έλαβαν το λόγο κατά τη συζήτηση για το Μνημόνιο 3 επιχείρησαν από το βήμα της ολομέλειας να αναδείξουν την κυβέρνηση ως πρώτη αιτία για την κατάσταση της χώρας και για την υπαγωγή της Ελλάδας στο Μνημόνιο 3. Αυτό το επιχείρημα προβάλλεται στο 76,4% των συνολικών δηλώσεων. Το ίδιο το Μνημόνιο 3 θεωρείται πρώτη αιτία για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, μόλις από το 12,1% των ομιλητών. Κάτι που σύμφωνα με τον ερευνητή υπογραμμίζει το δεδομένο της καταστάσεως, ότι δηλαδή το Μνημόνιο 3 όσο και τα προηγούμενα μνημόνια έχουν ενσωματωθεί πλέον στην πολιτική συλλογιστική. Ευθύνες αποδόθηκαν σε εξωκρατικούς παράγοντες σε ποσοστό 6,3%, στην προηγούμενη κυβέρνηση 3,4%, στην διακομματική κυβέρνηση 1,1% ή σε άλλα αίτια 0,6%. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έριξαν τους αντιπολιτευτικούς τόνους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη σε εκείνη την κρίσιμη περίοδο, όπως σημειώνεται. Έτσι, κατά του Μνημονίου 3 τάχθηκαν ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, ενώ η πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου φαίνεται να έχει αποδεχθεί τα μνημόνια ως πολιτική πρακτική. Εν τέλει, σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια χώρα με έντονα εσωτερικά προβλήματα, με σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία η συλλογιστική των μνημονίων καλείται να λύσει και να αποτελέσει έναυσμα για την ανάκαμψη της χώρας. Αναφορικά βέβαια με την εσωτερική επικαιρότητα και τα ζητήματα που μας βασανίζουν, βλέπετε ότι δεν λειτουργεί τίποτε σε κανένα επίπεδο. Δυστυχώς καταλήγουμε να έχουμε μια κυβέρνηση παρακυβέρνηση. Το βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει με τις δηλώσεις οι οποίες αν συνέβαιναν σε άλλη χώρα ή σε άλλη κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή δεν θα είναι όρθια ούτε ένα ψηφράο. Μιλάω για τις δηλώσεις καταγραφές του κ. Πανούση, τη συνεργασία της κυβέρνησης με τρομοκράτες, με κακοποιούς, βαρυπινίτες, και όμως βλέπετε ότι όλα αυτά ξεπερνούνται χωρίς οποιαδήποτε αναφορά. Με την έννοια, κυβέρνηση είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Όμως τα πράγματα βλέπετε δυσκολεύουν καθημερινά και στην παρουσία μας, την επιβίωσή μας, που έχει να κάνει με τη μη παροχή του οικογενειακού επιδόματος, του φοιτητικού επιδόματος, του επιδόματος θέρμανσης, τα σχολεία δεν λειτουργούν ακόμη, τα ΕΠΑΡ του νομού μας υπολειτουργούν, τα δημόσια ΕΚ τα ίδια δεν έχουν ανοίξει εδώ και δύο μήνες που θα έπρεπε να αρχίσουν να λειτουργούν. Οι ειδικότητες που είχαν υπάρξει προκειμένου να αναπτυχθεί ο επαγγελματικός προσλαμβισμός στο νέο μας δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει τίποτα.
Το ίδιο είδαμε και πρόσφατα εδώ με μια παραλληλική κινητοποίηση, ότι αυτοί οι οποίοι μας έφεραν σε αυτή τη θέση ήρθαν για πρώτη φορά και σε δράμα να ψηλήσουν ότι για όλα φταίει το πρώτο μνημόνιο και εμείς δεν φταίμε στο παραμικρό και εφαρμόζουμε πλέον ένα πιο σκληρό μνημόνιο και όλα πάνε καλά. Βλέπετε δηλαδή, εκεί που μας χρωστούσαν θέλουν να μας πάρουν και το βόδι. Και είναι λυπηρό ότι με αυτόν τον προκλητικό τρόπο αντιμετωπίζονται όλα αυτά, όπως επίσης και οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας, γιατί και εκεί θα προχωρήσουν. Και βεβαίως το ζήτημα έμεινε τώρα σε ποιο ύψος θα οριστεί, ποιο θα είναι εκείνο το πλαφόν, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι πληστηριασμοί και των κατοικιών. Αυτά έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς αυτά αποφάσισε η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να τα υποστούμε, αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουμε και να αντιδράσουμε με έναν υγιή τρόπο, όχι ως αυτόν που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν περιφερειακό τρόπο, χρησιμοποιώντας βία προκειμένου να μπορέσει να επιβάλλει τη θέλησή του. Νομίζω όμως ότι οφείλουμε και εμείς να αντιδράσουμε σε αυτήν ακριβώς την πολιτική, τακτική και πρακτική. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής στο διάστημα των διάμεσων φθινοπωρινών εκτόσεων από τις 1 έως τις 10 Νοεμβρίου. Οι επαγγελματίες τώρα της Κομωτινής ευελπιστούν ότι όσο πλησιάζουν οι εορτές των Χριστουγέννων, η κίνηση θα αυξηθεί. Το διάστημα των διάμεσων φθινοπωρινών εκτόσεων από 1 έως 10 Νοεμβρίου ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν ότι όσο πλησιάζουν οι εορτές των Χριστουγέννων η κίνηση θα αυξηθεί. Το δεκαήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων κίνησε ικανοποιητικά θα λέγαμε για την αγορά, αλλά έχει δημιουργηθεί μια καινούρια κατάσταση η οποία μας δείχνει ότι πριν το δεκαήμερο των εκπτώσεων σταματάει η αγορά, παγώνει θα έλεγα, δουλεύει λίγο για το ενδιάμεσο δεκαήμερο εκπτώσεων και μετά ξανακάνουμε μια κοιλιά μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δυσκολία φέρνει στην αγορά και στους καταστηματάρχες, διότι δεν μπορούμε να πάρουμε ακριβώς τα στοιχεία τα οποία θα θέλαμε. Στο ενδιάμεσο των εκτόσεων αυτή τη φορά είχαμε ακόμη μια ιδιομορφία. Είχαμε και την απεργία η οποία έφερε μια δυσλειτουργία στην αγορά, η οποία απεργία ήταν για το υπέρογκο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν μας αφήνει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας έτσι όπως θα θέλουμε και το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά λουκέτα στην αγορά. Ευελπιστούμε ότι η αγορά θα δουλέψει καλύτερα για την περίοδο των Χριστουγέννων και θα μπορέσουν οι καταστηματάρχες και οι έμποροι να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή 90 Συν από τον Κώστα του Τοκότσι και με τον ίδιο θα οδηγηθούμε και στα τελευταία νέα. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.